Φίλες και φίλοι, γεια σας από το στούντιο Φωτόσφαιρα TV και την εκπομπή Λόγια στα Ράτα. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι ύπνος, οι ευεργετικές του ιδιότητες, αρκεί να μην κοιμόμαστε όταν είμαστε ξύπνοι. Η αξία του ύπνου στον άνθρωπο φαίνεται ότι είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Όλοι γνωρίζουμε τη φράση «κοιμάται στην αγκαλιά του Μορφέα». Υπάρχουν πολλές έρευνες που ασχολούνται με το πόσο ο ύπνος σχετίζεται με τη συμπεριφορά και την υγεία του ανθρώπου. Τι συμβαίνει τελικά όταν κοιμόμαστε και τι συμβαίνει όταν μας λείπει ο ύπνος. Μαζί μας για να μιλήσουμε γι' αυτό έχουμε την υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης, Ελένη Νιάρχου. Κυρία Νιάρχου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Γεια σας κυρία Τσιριγότη, ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας, το γνωρίζετε, για οτιδήποτε χρειάζεται εδώ να ενημερώσουμε και τους αδελφούς μας, τους Έλληνες πολίτες. Τιμή μας παρουσία σας, κυρία Νιάρχου. Κυρία Νιάρχου, υπάρχουν λειτουργίες στον οργανισμό που γίνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και όχι κατά τη διάρκεια της ημέρας? Κατανοούμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ύπνος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άρα... Είναι πραγματικά, όντως έχουν γίνει πολλές έρευνες, όπως το είπατε. Τελευταία και ασχολούνται πάρα πολύ με τον ύπνο και πώς λειτουργεί. Αυτό ουσιαστικά οδήγησε την επιστημονική κοινότητα στο να κάνουν τέτοιες έρευνες, επειδή είδανε ότι πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται με τον ύπνο και θα έπρεπε να καταλήξουμε αν τελικά είναι σημαντικός για την υγεία του ανθρώπου, για τη συμπεριφορά του, όπως πολύ καλά προείπατε. Μου άρεσε πολύ το σχόλιο σας για το Μορφέα, γιατί πραγματικά είναι μία έκφραση που το χρησιμοποιούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε και πολύ καλά από πού προέρχεται. Και αυτό σημαίνει φυσικά επειδή έχουμε χάσει όλη μας την γνώση σε σχέση με το παρελθόν μας. Και στα σχολεία έχουν σταματήσει ακόμα και τη μυθολογία να διδάσκουν ή τη διδάσκουν πολύ λίγο σε τούτο βαθμό ώστε να μην κατανοούμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε λοιπόν εδώ ότι κατά το Μησίωδο στη Θεογονία αναφέρεται λοιπόν ο Μορφέας, ο οποίος είναι ο δίδυμος αδελφός του θανάτου και γιος του ύπνου. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε ότι αυτή τη φράση ότι κοιμάται στην αγκαλιά του Μορφέα έχει πολύ μεγάλη σχέση με τον ύπνο, γιατί είναι αυτός που έρχεται στα όνειρά μας, ο Μορφέας, και δεν θα έπρεπε καθόλου να μας προβληματίζει φυσικά το ότι συνδέεται με το θάνατο, θάνατος και ύπνος, αυτά τα δύο πράγματα. Συνήθως οι άνθρωποι έχουμε έναν φόβο προς τον θάνατο, γιατί θεωρούμε ότι είναι το τέλος. Είναι το τέλος του βίου μας. Ουσιαστικά είναι η μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι κάτι για το οποίο να μας φοβίζει, όπως και ο ύπνος δεν είναι κάτι το οποίο μας φοβίζει, γιατί όπως είπατε, πολλές λειτουργίες γίνονται κατά τον ύπνο και πολλές από αυτές είναι και ευεργετικές για τον οργανισμό. Να πούμε λοιπόν ότι κάποια όργανα του οργανισμού μας λειτουργούν μόνο κατά τις ώρες αυτές που κοιμόμαστε, συνήθως τη νύχτα. Μιλάμε για τις φυσιολογικές συνθήκες που κάποιος δεν εργάζεται νύχτα, που κάποιος φυσικά δεν μένει σε μια περιοχή που έχουν όλη μέρα ήλιο, που έχουμε 6 μήνες μέρα και 6 μήνες νύχτα, ή 6 μέρες νύχτα και 6 μέρες ημέρα. Και όπως υπάρχουν και κάποιες χώρες, όπως πολύ καλά γνωρίζουν κάποιοι που πηγαίνουν στην Αγγλία, γιατί είναι και μια χώρα που πηγαίνουν πολλοί από εμάς, ακόμα και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα περισσότερα σπίτια εκεί υπάρχουν οι κουρτίνες, οι βαριές, οι χοντρές, για να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται, επειδή μέχρι πολύ αργά μέσα στην ημέρα υπάρχει φως. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, κάτω από τις φυσιολογικές τουλάχιστον συνθήκες, άρα για τη νύχτα μιλάμε, πώς τα όργανα λειτουργούν. Να πούμε εδώ ενδεικτικά λοιπόν ότι είναι οι πνεύμονες, παχύτερο, στομάχι, σπλήνα, χολιδόχος κύστη και το ύπαρ, που είναι το πιο σημαντικό όργανο του οργανισμού μας. Γιατί το σηκώτη είναι ουσιαστικά αυτό που παράγει τα κύτταρά μας για να μπορούμε να είμαστε σε αυτή τη ζωή. Άρα φανταστείτε λοιπόν, το ύπαρ λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό, 1 έως 3 τα ξημερώματα, και εκεί είναι και η λειτουργία που κάνει στο να μπορέσει να κάνει και μια επανεκκίνηση, γιατί όλα μας τα όργανα μέσα στην ημέρα κάνουν μια επανεκκίνηση. Όπως και εμείς που όταν κοιμόμαστε μπαίνουμε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης. Χωρίς ύπνο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, κοιμόμαστε, παίρνουμε την ενέργεια την οποία έχουμε ξοδέψει όλη τη διάρκεια της ημέρας και επόμενη μέρα μπορούμε να ξαναλειτουργήσουμε όπως και πριν κοιμηθούμε. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και με τα όργανα. Άρα λοιπόν όλα μας τα όργανα τη νύχτα, αυτά που αναφέραμε, κάνουν αυτή ακριβώς τη λειτουργία για να μπορούν να αποδώσουν στο μέγιστο κάθε μέρος στον οργανισμό μας. Άρα λοιπόν όταν εμείς κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν κοιμόμαστε ή κάνουμε άσχημο ύπνο, επηρεάζουμε πάρα πολύ αυτούς τους μηχανισμούς ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι όταν κοιμόμαστε, καταρχήν
δεν σπαταλάμε την ενέργειά μας σε κάτι. Το μυϊκό μας σύστημα πέφτει σε καταστολή. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε χρειάζεται ο οργανισμός για να ανακτήσει τις δυνάμεις του εκείνη την ώρα, μπορεί να το κάνει γιατί όλες οι λειτουργίες είναι σε καταστολή. Και ακριβώς αυτός ο στόχος είναι του ανθρώπου όταν κοιμάται. Να σταματάει οτιδήποτε άλλο κάνει, να δουλεύει ουσιαστικά σαν όπως δουλεύει το αυτοκίνητο στο ρελαντί. Δηλαδή να μην έχεις να πας κάπου, να οδηγήσεις, να κάνεις μια διαδρομή, σαν να είσαι παρκαρισμένος στην άκρη και να λειτουργείς στο ρελαντί. Δεν μπορώ να πω κάποιο αμάξι σβηστό, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ο οργανισμός μας είναι συνέχεια ακριβώς σε λειτουργία. Απλά κάποιες στιγμές λειτουργεί λίγο διαφορετικά, λίγο κάποιες λειτουργίες του πέφτουν, ώστε να μπορούν κάποιες άλλες να κάνουν την επανεκκίνησή τους και την πλήρη απόδοσή τους στον οργανισμό μας. Και έτσι τελικά έχουμε το αποτέλεσμα αυτό, μετά τον ύπνο, μια ανανέωση σε όλο μας το σώμα, για να μπορέσουμε να πορευτούμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Κατανοούμε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ποιες είναι οι αιτίες που μπορούν να μας χαλάσουν τον ύπνο, δημιουργώντας διαταραχή στον οργανισμό μας? Ναι, και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εστιάσουμε στις αιτίες που μπορούν να μας κάνουν έναν άσχημο ύπνο ή το να πει να μας τον κόψουν, να μας τον διακόψουν ή να μην μπορέσουμε να κοιμηθούμε. Γιατί αν εστιάσουμε σε αυτά και τα λύσουμε, τότε θα έχουμε έναν πολύ όμορφο ύπνο, ο οποίος θα είναι πραγματικά επικοδομητικός για τον οργανισμό μας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το άγχος. Το άγχος και το στρες μας κάνουν τη νύχτα να κάνουμε τέτοιες σκέψεις που να μας κρατάνε σε εγρήγορση και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Ή ακόμα και τα όνειρά μας, δηλαδή μέσα στα όνειρά μας, καταρχήν να πούμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μέσα στην ημέρα έχουμε τόσα ερεθίσματα από 1000 πράγματα γύρω μας και ακόμα και όταν έχουμε να βρούμε τη λύση σε ένα πρόβλημα, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε πολλά που μας απασχολούν, τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά είναι πολύ επίγοντα για την καθημερινότητά μας. Να σκεφτούμε τι θα μαγειρέψουμε, τι ρούχα θα φορέσουμε, τι δουλειές θα κάνουμε, ποιον θα πάμε να πάρουμε, την εργασία μας. Όλα αυτά λοιπόν. Τα προλάβουμε όλα. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν μας απομακρύνουν λίγο από κάποια προβλήματα που πρέπει να λύσουμε και χρειάζονται σκέψη για να βρούμε τη λύση τους. Την ώρα λοιπόν που κοιμόμαστε, επειδή χαλαρώνουμε από όλα τα υπόλοιπα, όλοι θα το έχουμε παρατηρήσει αυτό, αρχίζουν λοιπόν οι σκέψεις να τριγυρίζουν το μυαλό μας, σκέψεις οποίες δεν μπορούσαμε να κάνουμε στην ημέρα. Και πολλές φορές αυτές λειτουργούν και αγχωτικά, γιατί αν είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, το έχουμε ξεχάσει με όλη τη διαδικασία της ημέρας και εκείνη τη στιγμή ξανάρχεται μπροστά στο μυαλό μας και πρέπει να βρεθούμε αντιμέτωποι με το πρόβλημα αυτό που έχουμε. Πολλές φορές όμως έχει συμβεί, ακόμα στη διάρκεια του ύπνου, επειδή το σκεφτόμαστε πριν κοιμηθούμε, να βρούμε και τη λύση ή και όταν ξυπνάμε. Γιατί λειτουργεί ο οργανισμός και λειτουργεί το εγκέφαλος, τον αφήνουμε να ξεκουραστεί και να βρούμε ακριβώς τη λύση. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό να βρούμε τις αιτίες. Η μία λοιπόν αιτία είναι το άγχος και το στρες, που σίγουρα μας δυσκολεύει στο να κοιμηθούμε, αλλά πολλές φορές και είναι και η ίδια η αιτία για να βρούμε τη λύση στο πρόβλημα που μας απασχολεί, όταν τελικά καταφέρουμε και ηρεμήσουμε στη διάρκεια της νύχτας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι η χρήση καφεΐνης ή αλκοόλ πριν κοιμηθούμε. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και η χρήση καφεΐνης μέσα στην ημέρα μας δημιουργεί μια υπερδιέγερση. Και ουσιαστικά, κυρία Τσιριγότη, έχουμε φτάσει να λειτουργούμε τελείως ανάποδα. Δηλαδή, να πίνουμε ματζούνια και διάφορα βοηθήματα για να κοιμηθούμε και με το που ξυπνάμε, να πίνουμε καφέ για να κρατηθούμε ξύπνοι. Γιατί? Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί όταν είναι να κοιμηθούμε έχουμε αϊπνίες και όταν ξυπνάμε νιστάζουμε. Είναι τελείως ανάποδο και δεν είναι το μόνο βέβαια πάνω στον πλανήτη. Όλα τα κάνουμε ανάποδα γιατί πραγματικά έχουμε φύγει τελείως από τη φυσιολογία και του ανθρώπου. Έχουμε φύγει και από την νομοτέλεια του πλανήτη μας, και όταν λέω νομοτέλεια εννοούμε τους νόμους, τους τέλειους, δηλαδή ό,τι έχει φτιάξει η δημιουργία για να λειτουργούν όλα στην ακριβιά τους, και με τις δικές μας ανθρώπινες παρεμβάσεις και παρεμβολές, με τους ρυθμούς της ζωής και με όλα αυτά που έχουμε εμείς οι ίδιοι κάνει στον εαυτό μας, έχουμε φτάσει να είναι όλα ανάποδα. Και τελικά, αντί να όταν ξυπνάμε να έχουμε ενέργεια και όταν φτάνουμε να κοιμηθούμε να θέλουμε και να αναζητάμε τον ύπνο, να λειτουργεί τελείως ανάποδα και να ψάχνουμε να βρούμε διάφορους τρόπους για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Και μέσα στη διάρκεια της νύχτας, βέβαια, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να έχουμε διάφορες παρεμβάσεις και παρεμβολές. Κινητό τηλέφωνο που μπορεί να το έχουμε δίπλα μας και να δείχνει, έχει συχνότητες. Ή μπορεί κάποιος να χτυπήσει ένα μήνυμα, μια υπενθύμηση, οτιδήποτε. Ακόμα και τηλεόραση. Πολύ βασικό αυτό. Γιατί τηλεόραση την έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι μέσα στην κρεβατοκάμαρά τους. Και την αφήνουν ανοιχτή όταν κοιμώνουν. Ναι, και καμιά φορά δεν γίνεται και επίτηδες αυτό. Δηλαδή, μπαίνεις στη δικασία να δεις μια ταινία,
κουράζεσαι, νιστάζεις, σε παίρνει ύπνος και μένει τηλεόραση και παίζει και μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα και το επόμενο πρόγραμμα να είναι ακόμα πιο δυνατά και να ξυπνήσουμε προσπαθώντας να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας ενοχλεί. Βέβαια η τηλεόραση είναι λίγο ξύμορο, σαν τον καφέ που είπαμε πριν και τα διάφορα που παίρνουμε για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε, δηλαδή τη νύχτα μας εμποδίζει στο να κοιμόμαστε και πολλές φορές η τηλεόραση όταν γίνεται και πολύ υπερβολική χρήση της μέσα στην ημέρα μας κρατάει σε καταστολή, γιατί είμαστε μπροστά από μία οθόνη και μόνο παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε ό,τι μας δίνουν χωρίς να μπορέσει να κάνει διάφορες σκέψεις ο οργανισμός και ο εγκέφαλός μας και να μπορέσει να καταλήξει σε κάποιες επιλογές, σε κάποιες σκέψεις και να λύσει τα προβλήματά του. Κύριε Νιάρχο, εφόσον η έλλειψη ή ο κακός ύπνος επηρεάζει τόσο πολύ την καθημερινότητά μας, τελικά μήπως σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε και αναφερθήκατε λίγο σε αυτό. Φυσικά δεν μπορούμε καθόλου να πούμε εδώ κάποια δείγματα που σίγουρα όλοι τα έχουμε βιώσει. Όταν καταρχήν δεν κοιμόμαστε καλά ή κοιμόμαστε λίγες ώρες ή έχουμε κοιμηθεί πολύ αργά ή νωρίς τα ξημερώματα, αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπεις, μπορείς να το κάνεις, πάντως δεν είναι οι ώρες που περίπου λένε ότι πρέπει να είναι πριν τις 12 μέχρι νωρίς το πρωί. Αυτό λένε ότι πρέπει να είναι γιατί σε εκείνες τις ώρες είναι όπως είπαμε και πριν, δηλαδή μέχρι τις 7, 8, 9 η ώρα. Αναγκαίο για τον οργανισμό να λειτουργήσει καλά. Ακριβώς όπως είπαμε για τα όργανα που λειτουργούν. Άρα λοιπόν, αν κάποιος λοιπόν ξενυχτήσει ή δεν κοιμηθεί καλά ή ξυπνήσει νωρίς επειδή κάτι τον προβληματίζει ή του χαλάσει τον ύπνο με όλα τα προηγούμενα που είπαμε, τότε φυσικά την επόμενη μέρα νιώθει βαριά τα μάτια του, νιώθει να μην μπορεί να σκεφτεί, νιώθει να μην μπορεί να αποδώσει στον εργασιακό του χώρο. Νιώθει να κάνει λάθος επιλογές, να έχει νεύρα. Πολλές φορές μιλάμε άσχημα στους συνανθρώπους μας, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τίποτα, μας φαίνονται όλα πολλά και βαριά, γιατί δεν έχουμε ενέργεια, επειδή δεν κοιμηθήκαμε καλά το βράδυ. Αυτές τώρα είναι συμπεριφορές ανθρώπων που ουσιαστικά, επειδή περισσότεροι πλέον δεν κοιμόμαστε καλά ή δεν κοιμόμαστε καθόλου, στο σύνολο λοιπόν της κοινωνίας μας και της πολιτείας μας, βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι μέσα στην ημέρα να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο ο ένας τον άλλον. Και αυτό φυσικά επηρεάζει όλη την κοινωνική μας ζωή, όλες τις επιλογές μας, όλες τις σκέψεις μας, όλα τα προβλήματα που συνέχεια διαιωνίζονται και που δεν μπορούμε φυσικά σε καμία περίπτωση να αντιληφθούμε όλη αυτή την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν ουσιαστικά δεν έχει ξυπνήσει το μυαλό μας. Γιατί δεν έχει προλάβει να ξεκουραστεί. Άρα λοιπόν το ότι σηκωθήκαμε από το κρεβάτι δεν σημαίνει τίποτα. Ο οργανισμός συνεχίζει να είναι σε καταστολή. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο οργανισμός μας λειτουργεί στα κόκκινα και το μυαλό μας είναι σε καταστολή. Αυτό συμβαίνει μες στη διάρκεια της ημέρας. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι αιτία για να πάρουμε λάθος δρόμο στη ζωή μας, κάνοντας όπως προείπατε σφαλμένες επιλογές. Φυσικά μπορούμε να πάρουμε λάθος δρόμο στη ζωή μας και αυτό αποδεικνύεται γιατί, κυρία Τζεριγό, το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα, θεωρώ ότι έχει πάρει έναν λάθος δρόμο. Είμαστε τελείως λάθος παντού, όπως είπαμε και πριν, όλα τα κάνουμε ανάποδα. Μπαίνουμε στη διαδικασία να επηρεάζουμε τόσο πολύ τη φυσιολογία μας, τόσο πολύ τον πλανήτη μας, το περιβάλλον στο οποίο βιώνουμε και μετά να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που εμείς οι ίδιοι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει. Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται σωστή επιλογή σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί αν ήταν σωστή επιλογή, θα ήμασταν καλά. Καλά δεν είναι κανένας στις μέρες μας. Και φυσικά η αιτία του ύπνου είναι μία από τις αιτίες. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά το βλέπουμε σαν μικρό. Και αυτά τα μικρά πολλά πραγματάκια στο σύνολό τους είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ακριβώς. Γίνεται πολύ μεγάλο τεράστιο. Γίνεται μη διαχειρίσουμε από εμάς τους ανθρώπους και μας επηρεάζει στα πάντα. Εδώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα παραλληλισμό με τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς. Έχουμε δει την ταινία Matrix, η οποία διαδραματίζεται σε μια υποθετική πραγματικότητα, που είναι κάποιοι άνθρωποι καλωδιωμένοι και είναι συνέχεια σε ύπνωση και μπορούν κάποιοι άλλοι να τους διαχειρίζονται. Τι χρειάζεται λοιπόν να πάμε τόσο μακριά και να φανταστούμε, η επιστημονική φαντασία της ταινίας είναι μια ταινία χολιουδιανή που είναι για να εντυπωσιάσει. Όμως, στην καθημερινότητά μας μπορούμε να δούμε ότι χωρίς να είμαστε καλωδιωμένοι, υπάρχουν τόσα πράγματα που μας εμποδίζουν από το να βλέπουμε την πραγματικότητα, γιατί ουσιαστικά ο εγκέφαλός μας
και η σκέψη μας και η νόησή μας δεν είναι ικανή να λειτουργήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να αντιληφθούμε αυτά που βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί? Γιατί είναι κουρασμένο, γιατί δεν έχει τη γνώση, και αυτό βασικό να το πούμε εδώ. Δηλαδή, στο σχολείο θα πρέπει να μας μάθουν πόσο σημαντικό και είναι. Βρισκόμαστε σε μερική ύπνωση, δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό που είπατε και στην αρχή, δηλαδή, πολύ καλές ευεργετικές ιδιότητες του ύπνου, όντως και όπως ακριβώς σας αναφέραμε. Όμως, όταν αυτό συνεχίζεται και μέσα στην ημέρα, γιατί ο οργανισμός δεν έχει προλάβει να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να ξεκουραστεί, τότε ουσιαστικά κοιμόμαστε όρθιοι. Αυτό είναι μια φράση την οποία όλοι τη χρησιμοποιούμε, δεν την έχουμε όμως συνειδητοποιήσει. Και είναι πολύ βασικό, γιατί πραγματικά επηρεάζει τις επιλογές μας στη ζωή. Τελικά, η Ελλήνων Συνέλευσης, που κύριο μέλημά της είναι η αφύπνιση των ανθρώπων, όπως να μπορούν να κατανοήσουν την πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι, έπαιξε ρόλο να πολιτευτείτε για να πάω και στην ιδιότητά σας ως υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, στο να πολιτευτείτε με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης? Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά έχετε εντοπίσει και το λέτε ότι η Ελλήνων Συνέλευσης είναι εδώ για την αφύπνιση των ανθρώπων. Να εστιάσουμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Η Ελλήνων Συνέλευσης όντως είναι ένας πολιτικός φορέας ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, δηλαδή αποτελείται από όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν είμαστε κανένας από εμάς επαγγελματίες που ασχολούμαστε με όλα αυτά, είτε είμαστε, έχουμε μια θέση στη διοίκηση, είτε είμαστε υποψήφιοι βουλευτές, είτε μέλη σε έναν οργανισμό, είτε απλά άνθρωποι και φίλοι της Ελλήνων Συνέλευσης που απλά είναι κοντά μας γιατί θέλουν να μάθουν και να δουν την αλήθεια και την πραγματικότητα. Και όντως ο στόχος είναι η αφύπνιση. Γιατί δεν γίνεται να μπορέσεις να απελευθερωθείς από όλη αυτή τη διαδικασία που εξηγήσαμε στην εκπομπή τη σημερινή, δηλαδή του να είμαστε σε ύπνωση και να μπαίνουμε σε εσφαλμένες και σε λανθασμένες επιλογές, όταν δεν έχεις την ενημέρωση που χρειάζεται, την παιδεία, τη γνώση, να καταλάβεις, να αντιληφθείς και να μπορείς μετά με τα μάτια του νου να δεις την πραγματική διάσταση των πραγμάτων που διαδραματίζονται γύρω σου. Πρέπει λιγάκι να μείνεις λίγο στην άκρη και να παρακολουθείς. Πρέπει να αρχίσουμε να μάθουμε να παρακολουθούμε τι συμβαίνει γύρω μας, ώστε να μπορούμε να το επεξεργαζόμαστε. Όπως ακριβώς είπαμε πριν, που κάνει ο άνθρωπος όταν φτάνει στο σημείο να κοιμηθεί, που από όλες τις άλλες τις διαδικασίες σταματάει να έχει αυτή την σχέση και έτσι τελικά μπορεί κάποια στιγμή να βρει και ένα πρόβλημα, μια λύση μάλλον σε ένα πρόβλημα που έχει. Αυτό ακριβώς κάνει λοιπόν και η Ελλήνων Συνέλευσης, είναι αυτή που μας δίνει πραγματικά τα στοιχεία και φυσικά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ακριβώς αυτό ένιωσα όταν πρώτη φορά άκουσα για την Ελλήνων Συνέλευσης και μπήκα σε έναν οργανισμό και με ενημέρωσαν και είδα τα στοιχεία μπροστά μου να διαδραματίζονται και να μου εξηγούν επιτέλους όλα αυτά που τόσα χρόνια δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου συμβαίνουν εμένα, γιατί συμβαίνουν στους συνανθρώπους μου, γιατί συμβαίνουν στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη, και ήταν ουσιαστικά σαν να συνειδητοποίησα ότι κοιμόμουνα και ξύπνησα. Και μια που είπαμε για το Matrix, να πω και μια φράση που είναι μέσα από την ταινία και λέει ότι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος κοιμάται συνέχεια, πώς μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι σε ύπνο όταν δεν ξυπνήσει? Γιατί ουσιαστικά όταν ξυπνάμε καταλαβαίνουμε ότι κοιμόμαστε. Άρα λοιπόν η Ελλήνων Συνέλευσης είναι εδώ για την αφύπνιση του κόσμου, να μας ξυπνήσει εντός εισαγωγικών, για να μπορέσουμε να ζήσουμε το όνειρό μας, που δεν είναι τίποτα άλλο από το τεράστιο όραμα των προγραμματικών δηλώσεων που είναι παντού στο διαδίκτυο και μπορεί οποιοδήποτε να δει τι θα εγκαθιδρύσουμε όταν πάρουμε τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια μας, και για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτό το όραμα, αυτό το όνειρο, θα πρέπει να ξυπνήσουμε. Κυρία Νιάρχου, σας ευχαριστώ θερμά για τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπατε στη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ για το κάλεσμα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει πραγματικά να ξυπνήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο οι διεργασίες του οργανισμού μας που είναι πολύ σημαντικές, όπως είπαμε στην εκπομπή τη σημερινή, αλλά όλα αυτά παίζουν ρόλο για την νόησή μας, για τον εγκέφαλό μας και για να μπορέσουμε ως άνθρωποι πραγματικά να πάρουμε πίσω αυτά που μας ανήκουν, που κάποιοι εντέχνως τόσα χρόνια τα έχουν πάρει, γιατί δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να είναι τυχαία. Τύχη δεν υπάρχει. Όλα λοιπόν είναι διαδραματισμένα και δρομολογούνται ώστε να μπορούν εμείς να είμαστε διαχειρίσιμοι από κάποιους άλλους. Παίρνουμε λοιπόν την αποφασή μας να ξυπνήσουμε και να διαχειριστούμε εμείς τη ζωή μας μόνοι μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, είναι ώρα για αφύπνιση. Θα τα ξαναπούμε σε μια επόμενη εκπομπή. Γεια σας.